Και πάμε στο κυρίως γεύμα της ημέρας μας. Θα φτιάξουμε ένα poke bowl. Προέρχεται από τη Χαβάη, αλλά η νοοτροπία είναι πάρα πολύ απλή. Υδατάνθρακας, ρύζι, λαχανικά και πρωτεΐνη σε ένα bowl μαζί είναι το πιο ολοκληρωμένο γεύμα ever. Σήμερα θα το κάνουμε λίγο ασιάτικο, γιατί θα φτιάξουμε ένα poke bowl με τόνο και σόγια σος και σουσάμι και σουσαμέλο. Πραγματικά θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά. Τα έχετε όλοι στο σπίτι σας και θα το φτιάξετε μέσα σε 10 λεπτά. Για το poke bowl με τόνο θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια ρύζι μπασμάτι, 500 γραμμάρια νερό, 6 με 7 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 τέταρτο από ένα ματσάκι κόλιανδρο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 1 κουταλιά της σούπας βασιλικό, 1 κουταλιά της σούπας ρίγανη, 160 γραμμάρια φιλέτα τόνου σε νερό τράτα, 1 κουταλιά της σούπας σάλτσα σόγιας, 1 κουταλάκι του γλυκού σισαμέλαιο, 20 γραμμάρια σουσάμι, 20 γραμμάρια μαύρο σουσάμι, 100 γραμμάρια ντοματίνια, 1 αγγούρι, 1 αβοκάντο, αλάτι και πιπέρι. Για το σερβίρισμα, κόλιανδρο, σουσάμι και λάιμ. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα κάνω, το πιο χρονοβόρο για να ετοιμάσω, είναι το ρύζι μου. Θα ετοιμάσω ένα ριζάκι πολύ γρήγορα με την κλασική συνταγή που έχουμε πει. Θέλουμε ένα τηγανάκι, φλατ σωτέ, κατσαρολάκι, ό,τι σας βρίσκεται. Απλά θέλουμε να κλείνουμε καπάκι. Σε περίπτωση που δεν έχουμε καπάκι, τι έχουμε σίγουρα? Μεμβράνη. Κλείνουμε με μεμβράνη. Θέλουμε να καλυφθεί τελείως με μεμβράνη για να βράσει σωστά, να γίνει σπυρωτό, να μην λασπώσει και να μην χρειαστεί να ανακατέψουμε το ρύζι. Για να γίνει το σωστό μπασμάτι, θέλει αυτό. Κλασική συνταγή. Θέλουμε ένα ποτήρι από ρύζι. Ρύζι μπασμάτι. Μπορείτε να πάρετε ό,τι ποικιλία από μπασμάτι θέλετε, τζάσμιν ή ό,τι σας αρέσει. Και 2 ποτηράκια νερό. Τη διπλάσια σε νερό. Ένα. Το έχω καυτό για να κάνω πιο γρήγορα τη διαδικασία. Εδώ. 2. Θα προσθέσω μέσα λίγο αλάτι, λίγο πιπέρι, λίγο ελαιόλαδο και ενώ φυσιολογικά σε ένα τέτοιο ριζάκι βάζω αρκετά μυρωδικά ή λεμόνι ή πορτοκάλι, εδώ πέρα δεν θα βάλω τίποτα γιατί θα ετοιμάσουμε ένα μείγμα μυρωδικών που μου αρέσει πάρα πολύ να χρησιμοποιώ στα poke bowl ή στα poke bowl. Λοιπόν, ανακατεύω ίσα ίσα μόνο στην αρχή μία φορά εδώ για να μην κολλήσει το ρύζι, εδώ βλέπετε που κολλάει στην αρχή άμα ρίξουμε καυτό το νερό μέσα. Κάνουμε ένα πολύ μικρό ανακάτωμα έτσι ώστε να σπάσει το ρύζι εδώ και από τη στιγμή που αρχίζει να βράζει το νερό μας, έχει αρχίσει να βράζει φίλε Διονύση, βράζει. Λοιπόν, καπακώνουμε, χαμηλώνουμε το μάτι, άμα το μάτι της κουζίνας μας είναι από το 1 στο 3 βάζουμε στο 1, άμα είναι από το 1 έως το 9 βάζουμε στο 2 με 3. Θέλουμε ίσα ίσα να σιγοβράζει, δεν βράζουμε πολύ δυνατά γιατί θα καεί το ρύζι. Και σε περίπου 12 με 15 λεπτάκια το ρύζι θα είναι έτοιμο. Θα έχει απορροφήσει όλο το νεράκι και ουσιαστικά θα γίνει το τέλειο ρύζι. Θα είναι σπυρωτό, δεν θα έχει λασπώσει, θα είναι αφράτο σαν χιόνι και θα είναι ακριβώς το ρύζι που θέλουμε. Οι περισσότεροι ιστορικοί συμφωνούν ότι το όνομα poke δόθηκε στο συγκεκριμένο πιάτο κατά το 1960 και το 1970, οπότε και η δημοφιλία του ahi tuna είχε αρχίσει να εκτοξεύεται. Ο σεφ Sam Choi, ένας από τους προτεργάτες του κινήματος προώθησης της τοπικής κουζίνας της Χαβάης στις αρχές της δεκαετίας του 90, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο να το μάθει στους Χαβανέζους, οργανώνοντας τοπικούς διαγωνισμούς για το καλύτερο poke bowl, κάτι που καθιερώθηκε τελικά μέχρι και σήμερα, κάθε Μάρτιο. Τώρα, πάμε να ετοιμάσουμε μία ωραία μαρινάδα για το ρύζι μας. Ουσιαστικά αυτό που θα κάνω είναι ένα πέστο χωρίς να βάλω σκόρδο, χωρίς να βάλω παρμεζάνα και χωρίς να βάλω ξηρό καρπό. Άρα, θα φτιάξουμε ένα μείγμα μυρωδικών. Το κλασικό μυρωδικό που χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε poke bowl είναι πάντα ο κόλιανδρος. Ξέρω ότι ο κόλιανδρος έχει φαν και αντιφαν, οπότε άμα είστε αντιφαν, βάλετε μαϊντανό, δεν πειράζει. Θα χρησιμοποιήσω τα κοτσάνια, το κάτω μέρος εδώ, που συνήθως αυτό το μέρος τι το κάνουμε, φίλε Διονύση, το πετάμε. Για αυτή τη συνταγή είναι άψογο, γιατί ουσιαστικά θα το λιώσουμε με ελαιόλαδο και θα λιώσει τελείως, θα μας δώσει όλη τη γεύση και θα κρατήσω τα τρυφερά κομμάτια του κόλιανδρου εδώ στην άκρη για το τέλος, για το σερβίρισμα. Θα προσθέσω επίσης και άλλα αρωματικά. Θα βάλω λίγο βασιλικό, εδώ, να κόψω ωραία φιλαράκια βασιλικού, πω Παναγία μου, μυρίζει καταπληκτικά. Θα βάλω λίγο ρίγανη, εδώ, και λίγο θυμαράκι. Μόνο το πράσινο μέρος το πάνω-πάνω, δεν θέλω τα κοτσάνια, γιατί τα κοτσάνια θα μείνουν. Εδώ και εδώ. Πώς μας φαίνονται σαν μυρωδικά? Καλή ποσότητα.
Λοιπόν, αυτό που θέλω να καταλάβετε είναι ότι τα μυρωδικά πάντα κάνουν τη ζωή μας καλύτερη, το φαγητό μας νοστιμότερο και τη ζωή μας μέσα στην κουζίνα πιο εύκολη, γιατί δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε γεύσεις, συνδυασμούς και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί τα μυρωδικά δένουν σχεδόν τα πάντα. Τώρα, θα προσθέσω λίγο ελαιόλαδο για να χτυπήσει το μίξερ. Αλάτι. Πιπέρι. Και χτυπάμε πολύ καλά. Όπως βλέπετε δεν μπορεί να χτυπήσει γιατί δεν έχει αρκετό λαδάκι. Τι πρέπει να κάνουμε, φίλε Διόνυση? Να προσθέσουμε. Βάζουμε λαδάκι. Δεν το παρακάνουμε, βλέποντας και κάνοντας. Βάζουμε λίγο ακόμα και άμα χρειαστεί κι άλλο θα βάλουμε κι άλλο. Λοιπόν, συνεχίζει το χτύπημα εδώ. Τέλεια. Και το μείγμα μυρωδικών μου, η πέστο μου, αλλιώς πέστο, είναι έτοιμη. Θα βάλω σε ένα μπολάκι, θα αφήσω την άκρη και προς το παρόν δεν τη χρειάζομαι, θα τη χρειαστώ όμως σε λίγο. Λοιπόν, άρα, ρύζι έχει πάρει μπρος, είναι πάνω στη φωτιά. Η σάλτσα μυρωδικών μου είναι έτοιμη και πάμε να συνεχίσουμε να ετοιμάσουμε την πρωτεΐνη της συνταγής μας, την καλύτερη πρωτεΐνη που μπορούμε να πάρουμε με τα χαμηλότερα λιπαρά. Θα χρησιμοποιήσουμε τόνο και τον τόνο αυτό θα πάρουμε να την κάνουμε ασιάτικο. Πώς? Θέλουμε ένα τηγανάκι πάνω στη φωτιά και θέλουμε να είναι αντικολλητικό. Θα προσθέσουμε μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, δεν θέλουμε πολύ. Ίσα-ίσα να υπάρχει λίγο λαδάκι για να μπορέσουμε να σοτάρουμε καλά τον τόνο μας. Να σας πω ότι θα χρησιμοποιήσω ζουμερά κομμάτια από φιλέτα τόνου σε νερό τράτα σε σακουλάκι. Είναι σε εύκολη και πρακτική συσκευασία που δεν χρειάζεται στράγγισμα. Μία ελαφριά και υγιεινή λύση για ένα γρήγορο γεύμα. Λοιπόν, είναι η καλύτερη εκδοχή που μπορείτε να πάρετε, γιατί ουσιαστικά δεν ανοίγουμε κονσέρβα, ανοίγουμε κατευθείαν το φακελάκι και είναι έτοιμα προς χρήση. Ούτε να στραγγίξουμε, ούτε να σκεφτούμε τι θα κάνουμε. Κατευθείαν όπως είναι, 80 γραμμάρια το κάθε φακελάκι, 160 γραμμάρια συνολικά τόνου, που σημαίνει περίπου 60 γραμμάρια πρωτεΐνης. 60 γραμμάρια πρωτεΐνης είναι αρκετά για πόσα άτομα, φίλε Διονύση? Για δύο. Για δύο άτομα. 30 γραμμάρια πρωτεΐνης maximum μπορεί να απορροφήσει σε κάθε γεύμα ο οργανισμός μας. Οπότε και παραπάνω πρωτεΐνη να βάλετε στο γεύμα σας, να θυμάστε πάντα ότι είναι σχεδόν άχρηστη. Εντάξει? Λοιπόν, έτσι όπως είναι, έχει κάψει το τηγανάκι μαζί με το λάδι. Θα ανοίξω τη μία συσκευασία. Λοιπόν, ανοίγω τη μία συσκευασία εδώ. Και όπως είναι, θα βγάλω τον τόνο στο τηγάνι. Γιατί θέλω να το σοτάρω? Γιατί θέλω να τον κάνω τραγανό. Γίνεται να γίνει τραγανός, πιστέψτε με. Και βέβαια καταλαβαίνετε το πόσο πρακτικό είναι το σακουλάκι. Γιατί πρώτα απ' όλα μπορείτε να το πάρετε μαζί στη δουλειά και δεύτερον δεν χρειάζεται να σουρώσετε. Γιατί ακόμα και στη δουλειά να πάρετε την κονσέρβα θα χρειαστεί να σουρώσετε κάποτε, δεν είναι? Εκτός άμα πάρετε σε νερό ή άμα σας αρέσει να το τρώτε με το λάδι. Ενώ έτσι κατευθείαν μπορείς πραγματικά να το ρίξεις στον τόνο όπου θέλεις. Μπορείτε να το βάλετε σε ένα σάντουιτς, μπορείτε να το βάλετε σε μια σαλάτα. Ακόμα και μια πίτα να έχετε μαζί σας, μπορείτε να κάνετε ένα πίτα γύρω με τόνο. Το έχουμε κάνει, γι' αυτό σας το λέω. Που είναι πολύ πιο υγιεινό από κάθε άλλο πιτό γύρω που έχετε φάει. Τώρα, τι θα κάνω τις συσκευασίες, φίλε Διονύση? Ανακύκλωση! Πριν τις κάνω ανακύκλωση, τι πρέπει να κάνω? Κλέβουμε! Μπράβο! Λοιπόν, πλένω καλά τις συσκευασίες, στεγνώνω καλά εδώ. Και επειδή είμαστε πάρα πολύ environment friendly εκπομπή, οτιδήποτε χρησιμοποιούμε το ανακυκλώνουμε. Πλένουμε πολύ καλά, η ανακύκλωση δεν είναι σκουπίδια, είναι ανακύκλωση. Οπότε έτσι όπως είναι, πάει στον κάδο και όλα πάνε καλά. Λοιπόν, ο τόνος μου άρχισε να σοτάρεται εδώ πέρα. Δεν θα το γυρίσω, θα αφήσω να γίνει τραγανός. Και μόλις γίνει τραγανός θα ανακατέψω και θα σβήσω με ασιάτικες γεύσεις. Ποιες είναι αυτές? Λίγο σόγια, λίγο σουσαμέλο μας βρίσκεται πάντα στο σπίτι, σωστά? Λίγο σουσάμι μας βρίσκεται στο σπίτι. Κοιτάξτε, αυτά είναι προαιρετικά. Η αλήθεια είναι πως ο τόνος άμα είναι καλής ποιότητας και σκέτο να το σοτάρετε με λίγο λάδι να πάρετε αυτή την τραγανή υφή που θέλουμε, θα είναι άψογος και θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Αλλά επειδή έτσι θέλουμε να το κάνουμε πιο ιδιαίτερο, πιο ασιάτικο, σήμερα θέλω να σβήσω με πράγματα μέσα. Πειράζει? Όχι. Λοιπόν, και με το που πάρει ωραίο χρώμα ο τόνος εδώ, έχει πάρει μια χαρά. Κοιτάξτε εδώ πόσο έχει καραμελώσει, το βλέπετε? Αυτό θέλουμε, να καραμελώσει. Βέβαια που δεν το γνωρίζετε, ο τόνος είναι καθαρή πρωτεΐνη, ελάχιστα λιπαρά, ελάχιστος υδατάνθρακες. Είναι η απόλυτη πρωτεΐνη όταν ψάχνεις να συμπληρώσεις πρωτεΐνη μέσα σε ένα γεύμα. Και η πρωτεΐνη είναι απαραίτητη και βέβαια για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο γεύμα. Λοιπόν, πώς φαίνεται το χρώμα? Πολύ καλό. Σεξι? Πολύ καλό. Λοιπόν, τώρα άκου τι θα κάνουμε. Ελάχιστη σόγια, σας δεν το παρακάνουμε.
ρίξουμε μία κουταλιά της σούπας σόγια σος, μισή κουταλιά της σούπας σουσαμέλαιο, θα ανακατέψουμε, εδώ, θα προσθέσουμε λίγο σουσάμι, λίγο μαύρο σούσαμο. Μαύρο σούσαμο. Ναι, αυτό το ωραίο, το μαύρο σούσαμο, ξέρεις. Και, αδερφέ, έχουμε κάνει ένα τύπου ασιάτικο σασίμι με τόνο αλλά ψημένο. Λοιπόν, σβήνω τη φωτιά μου, η πρωτεΐνη μου είναι εδώ, το ρύζι μου, ουχου, είναι έτοιμο. Πάμε να κάνουμε τις τελευταίες πινελιές για να στήσουμε τα poke bowl μας. Τι θέλουμε, εδώ φίλε Βελέση, πιρούνι. Κοίτα εδώ, χτενίζουμε το ρύζι εδώ, να βγει έτσι αφράτο όπως πρέπει να βγει το ριζάκι. Και πραγματικά με τρελαίνει το γεγονός ότι είναι ό,τι πιο εύκολο να ετοιμάσεις. Λίγο ρύζι, το να βράσεις στο σπίτι, είναι πραγματικά η πιο εύκολη δουλειά. Και το ρύζι μεταμορφώνεται σε οτιδήποτε θέλουμε. Κοιτάξτε εδώ. Βάζοντας λίγα τα μυρωδικά μας μέσα, εδώ θα κρατήσω λίγα γιατί θέλω για το αγκουράκι μου μετά. Ανακατεύω. Και κοίτα εδώ τι έχουμε κάνει, φίλε Μπελέση. Θα σου πω ότι επειδή έχω poke bowl ή poke bowl στα Kitchen Lab, το ρύζι το κάνουμε ακριβώς έτσι όπως σας δείχνουμε εδώ πέρα. Μυρωδικά, ρύζι μπασμάτι και εδώ πέρα μόλις δοκιμάσετε θα πείτε ότι όντως έχω δοκιμάσει πολλά ρύζια στη ζωή μου, αλλά αυτό είναι κάτι μοναδικό. Δεν υπάρχει έφερε. Είναι σαν γεύση ό,τι πιο καινούριο έχετε δοκιμάσει. Και πραγματικά με τις πιο λίγες θερμίδες. Είναι ριζάκι, καθαρός υδατάνθρακας, με λίγο ελαιόλαδο και πολλά πολλά μυρωδικά. Δηλαδή, healthy ως εκεί που δεν πάει. Και τώρα, ήρθε η ώρα να στήσουμε τα poke bowl μας. Εδώ είμαστε. Έχω τρία πιατάκια, θέλετε να διαλέξετε ένα ή θέλετε να στήσω και στα τρία. Όχι, ένα θα σου. Ένα. Διάλεξε ένα. Ποιο σου αρέσει. Το μαύρο αυτό ή αυτό. Το μαύρο, το μαύρο. Το μαύρο θα πας εσύ. Εσύ, Διονύση. Εγώ θα παίξω με το μεσαίο. Με το μεσαίο. Εσύ, Μίτσο. Θα πάω και στο άσπρο. Λοιπόν, η γνώμη σας μου είναι άχρηστη γιατί τελικά αποφασίζει ο σκηνοθέτης. Εσύ, Γεωργίου, τι θες. Λοιπόν, ο Γεωργίου έχει πάει με το μαύρο, ο σκηνοθέτης μας. Και αναγκαστικά θα πάω και εγώ με το μαύρο. Γιατί καταλαβαίνετε. Θα κοπείς το μοντάζ αλλιώς στο επεισόδιο και δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, το poke bowl είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο. Ουσιαστικά δεν βάζουμε τη γαρνιτούρα και από πάνω τα υπόλοιπα υλικά. Το κάθε τι είναι μόνο του, που σημαίνει ότι το ρύζι είναι... Κοιτάξτε, δεν είναι πάρα πολύ ωραία η υφή του ρυζιού, ε? Αναστενάζει ο Μπελεφ. Είναι ρε φίλε, φανταστικό. Κοίτα εδώ. Λοιπόν, εδώ. Ριζάκι. Έτοιμο. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα μας υλικά. Κάνουμε κάτι super healthy, super υγιεινό. Και θέλουμε να κοιτάξουμε να το κρατήσουμε έτσι. Τι θέλουμε άλλο για να το κάνουμε super υγιεινό. Άκου, έχουμε υδατάνθρακα, έχουμε πρωτεΐνη, τι μας λείπει. Μας λείπουν λίγα λαχανικά. Εντάξει, για να συμπληρώσουμε το φαγητό μας. Οπότε, ίσα-ίσα λίγα ντοματίνια. Και τα ντοματίνια τώρα τα βάζω που είναι σχετικά, το καταλαβαίνετε. Μπορείτε να βάλετε ό,τι άλλο θέλετε εσείς. Δεν έχει να κάνει με τα λαχανικά. Λαχανικά, ό,τι μας βρίσκει στο ψυγείο μπορούμε να βάλουμε. Πιπεριές, μανιτάρια μαριναρισμένα, ακόμα και ομά να τα βάλουμε με ξύδι, γίνεται. Λοιπόν, ντοματίνια. Ένα. Αγκουράκι μας αρέσει. Αρέσει. Καλά, δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην το αρέσει το αγκούρι. Οπότε θα κόψω ωραίες φετούλες από αγκούρι. Να θυμάσαι πάντα ότι πηγαίνουμε γύρω-γύρω. Τα σπόρια γενικά δεν τα βάζουμε στις σαλάτες. Με το που βρούμε σπόρια σταματάμε, Μπελέση, εντάξει. Γιατί σου. Εκτός ότι τα σπόρια είναι βαριά στο αγκούρι, είναι το πιο έτσι, βαρύ σημείο. Σε περίπτωση που έχεις το στομάχι σου θέματα, καλό είναι να αποφεύγεις να τρως τα σπόρια από το αγκούρι. Δεν μας αρέσει η υφή. Κοίταξε εδώ πόσο ωραίο που είναι. Το αγκουράκι χωρίς σπόρια και πόσο χαλάει η υφή του με τα σπόρια. Το βλέπεις. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, άκου τώρα τι θα κάνει ο κύριος Άκης. Θυμάστε εδώ πέρα που κάνουμε μια ωραία σάλτσα. Θα ρίξει τα αγκούρια μέσα. Θα ανακατέψει τα αγκούρια μαζί με τα αρωματικά. Εδώ. Θα μαριναρούμε. Και περίμενε ακόμα, δεν έχω τελειώσει γιατί όλα θα γίνουν σε αυτό το μπολ. Και θα βάλω στην άκρη τα αγκούρια μου. Εδώ. Επίσης, με χυμηρή σάλτσα τι θα κάνω. Θα ρίξω μέσα τα ντοματίνια μου εδώ. Θα ανακατέψω και θα κάνω πολύ ωραία ντοματίνια. Εδώ είμαστε. Πώς μας βλέπεις ως τώρα, δυνατούς. Πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε με το αβοκάντο μας. Πόσο θέλουμε, μισό, ένα αβοκάντο. Μισό. Γιατί μισό. Γιατί το παρακάνουμε τώρα. Αυτό ακριβώς.
Δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Το αβοκάντο είναι καταπληκτική πηγή λιπαρών. Έχουμε λιπαρά από το ελαιόλαδο που βάλαμε στο ριζάκι, στον τόνο μας και στα λαχανικά μας. Οπότε οι παραπάνω θερμίδες από λιπαρά δεν είναι καλές, γιατί είναι θερμίδες. Βγάζουμε το αβοκάντο μας. Εδώ πέρα πάει κομποστοποίηση. Δεν ξεχνάμε, έχουμε και κομποστοποιητή και ανακυκλωτή και Διονύση. Δεν ξέρω το Διονύση γιατί τον είπα. Μα τι εκπομπή είναι αυτή. Λοιπόν, και έτσι όπως είναι, θα κόψω και το αβοκάντο μου. Ωραίες φέτες. Τα αγιάτα, τα κόβεις. Έμαθες και την ταγιάτα. Λοιπόν, θα πάει εδώ. Δίπλα τα ντοματίνια. Και βέβαια, τι μου λείπει από το πιάτο. Ο τόνος. Μου λείπει η πρωτεΐνη. Το πιο σημαντικό κομμάτι της συνταγής. Πάντα στο φαγητό μας, το πιο σημαντικό κομμάτι διατροφικά είναι η πρωτεΐνη μας. Και η πρωτεΐνη που έχουμε ετοιμάσει είναι μοναδική. Ο τόνος μας, όπως σας είπα, το πιο σημαντικό κομμάτι στις συνταγές μας είναι πάντα η πρωτεΐνη και δεν πρέπει να το παρακάνουμε. Θέλουμε 30 γραμμάρια πρωτεΐνης στο γεύμα. Μην ξεχνάμε ότι και το ρύζι έχει λίγη πρωτεΐνη, οπότε ουσιαστικά μία συσκευασία του να πω και τράτα είναι ακριβώς η μερίδα της πρωτεΐνης που χρειαζόμαστε. Τώρα, να τελειώσω λίγο το pork bowl μου, εδώ. Λίγο lime, εδώ, γιατί μου αρέσει. Και επίσης τι άλλο, τον ωραίο κόριανδρο που κράτησα στην άκρη. Εδώ είμαστε. Σουσαμάκι. Και βουάλα. Το πιο ολοκληρωμένο, θρεπτικό, υγιεινό γεύμα που έχετε δοκιμάσει. Και ήρθε η ώρα της δοκιμής. Πραγματικά όλη η ευτυχία ενός ανθρώπου μέσα σε ένα πιάτο. Ολοκληρωμένο. Όλο το φαγητό που χρειαζόμαστε σε ένα υπέροχο μπολ που πραγματικά είναι τόσο θρεπτικό, τόσο υγιεινό και τόσο εύκολο που όλοι μπορείτε να ετοιμάσετε. Λοιπόν, θα κάνω ένα μικρό συνδυασμό λίγο απ' όλα, γιατί ουσιαστικά έτσι τρώγεται το poke bowl. Κάνεις μικρές μπουκίτσες από όλα. Θα ξεκινήσω με συνδυασμό το ρύζι, Παναγία μου. Θα συνεχίσω με αγγούρι το ρύζι, Παναγία μου. Και μετά, λίγο lime πάνω στο αβοκάντο και θα παίξω αβοκάντο, τόνο και βέβαια το ριζάκι μου. Κοιτάξτε εδώ τώρα. Αυτό το κρίσιο εκεί είναι απόλαυση. Απλά δεν θες να τελειώσει με τίποτα. Για το poke bowl με τόνο, σε κατσαρόλα βάζουμε το ρύζι, το νερό, αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο, καλύπτουμε με το καπάκι και βράζουμε για 12 με 15 λεπτά. Σε μιξεράκι βάζουμε τα κοτσάνια από τον κόλιανδρο, βασιλικό, ρίγανη, το θυμάρι, ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και χτυπάμε. Αφαιρούμε το ρύζι από τη φωτιά, βάζουμε το μισό μείγμα μυρωδικών, ανακατεύουμε και αφήνουμε στην άκρη. Σε τηγάνι σε δυνατή φωτιά με ελαιόλαδο, βάζουμε τον τόνο και σοτάρουμε. Σβήνουμε με τη σάλτσα σόγιας το σισαμέλαιο, ανακατεύουμε, προσθέτουμε το λευκό και το μαύρο σουσάμι, ανακατεύουμε και αφαιρούμε από τη φωτιά. Κόβουμε τα ντοματίνια στη μέση, το αγγούρι σε φέτες και τα βάζουμε στο μπολ με τη σάλτσα μυρωδικών. Μεταφέρουμε το ρύζι σε πιάτο σερβιρίσματος, βάζουμε το αγγούρι, τα ντοματίνια, το αβοκάντο σε φέτες, τον τόνο και σερβίρουμε με κόλιανδρο, σουσάμι και lime.